Λοιπόν, εδώ είμαστε. Δεύτερο παιχνίδι. Σαφτσινής βραδιάς. Πρώτο καλάθι για την Basket Case. Κολιάκο. Δεν δύο. Σεβίον Μπόντον. Η απάντηση δεν θα έρθει. Κέλμις για τρεις. Να στοχίσει. Ελέγχουν το rebound οι Warriors. Πανέμορφη πάσα. Αμυλάζουν τον αυτοκίνητο. Στον αλάτι δεν θα έρθει. Ούτε συνεργασία στη συνέχεια. Για το Σάμελι. Για την καιρινή μας διοργάνωση που όλες οι ομάδες, η αλήθεια είναι ότι μπαίνουν λίγο πιο καλαρά, πνευματικά περισσότερο. Εδώ το καλάθι θα έρθει. Σε τριών πόντων έξω από τη γραμμή των 6.75. Τα λεπτά η Basket Case μπαίνει πάρα πολύ δυνατά στο παρκέ. Κολιάκος. Διαμαντή. Για δύο με ταμπλό. Καθαρίζουν την υπόθεση αμυντικό rebound. Στο τρίποντο, στο σπιτί, για δύο, έστωχος. Κύριος με το νούμερο 13, ο Μαράκης. Τρεις καταμειώσεις, τους τρεις πόντους. Ήταν το πρώτο καλάθι δικό του, της ομάδας του. Σε αυτό το παιχνίδι που κλείνει την αποστηνή ημέρα. Εδώ στα Μελίσια. Ο Λιάκος θα κρατήσει την μπάλα του Σπαρτιέ. Κέλμις. Ο Ζαράκη. Ο καλοκαιρινός δεν θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Σε ανεβασμένη ψυχολογία ο καλοκαιρινός. Μετά την θεσινή τρίποντη βόμβα στο Σταξούκα. Ζελενίτσας. Λευτό Γιάννης. Θα πάρει τον τρίποντο. Θα στοχίσει. Δελενίτσα σε λέγει. Βάλα Στεφάνη και από εκεί στο Χέλμι. Βουλιατζής. Προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στον εαυτό του. Δελενίτσα θα κλέψει. Συνέχεια ο Ψαράκης που κάνει το φάουλ. Ομάδα ο αρχηγός, ο Γιωργάρας, ο Βεργόπουλος, ο Λιάκος. Μπορούσε να παίξει το pick and roll τώρα εδώ με τον καλοκαιρινό. Μετά το σκηνικό που δέχτηκε, την οστήλησε να αντιχιστεί. Δεν έκανε
και το καλύτερο δυνατό κόψιμο, να πω την αλήθεια. Καλυτερινός, θα στοχίσει. Κοντά ο Σοντιμπάου. Λεφτό Γιάννης, Ντάος. Και πάλι λεφτό Γιάννης. Ο Ρέπας είναι μόνος έξω από την γραμμή των 6.75. Σιγουτσάει, κάποιος πρέπει να τον δει. Μαράκης για 2. Έστοχος. 4-5. Μπουργατζής. Ο Κολιάκος. Θα γυρίσει, δεν θα γυρίσει. 4-34. Έχουμε αλλαγές. Ψαράκι θα κάτσει στον πάγκο. Θέση του ο Μαλάκης. Να δούμε και τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα. Τον Classic Case, Βολιατζής για 3. Άστο πόσο θέλει φορά. Ο ένας είναι ο Ιλιάτης. Ο άλλος ο Λαβιανός. Μπάλα στα χέρια του Κολιάκου. Από εκεί Σουμαλάκι. Δεν θα καταφέρει να πετύχει το καλάθι εκείνος. Ρέπας. Λεφτό Γιάννης. Δινώσετε έξω από τη γραμμή των 6.75. Ρέπας. Μπουργατζής στο Χέλμι. Για να τον δούμε. Σταματήσει για 2. Όχι. Θα στοχίσει. Ο Τελενίτσας θα πάρει το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Ετοιμάζει να μπει στο παρκέ το νούμερο 23 ο Βαζέος. Να λοιπόν οι αλλαγές και τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα για πρώτη φορά στο παρκέ. Ο Λιάκης και ο Κλαδιανός. Για να τους δούμε. Όπως επίσης στο παρκέ πέρασε και ο έτερος Κολιάκος, ο Γιώργος. Γιώργος, Κολιάκος, Λιάτης, Μαλάκης, Καβιανός και Χέλμης. Ο Τελενίτσας θα στοχίσει και στις 2, αλλά ο Μαράκης φωνάζει παρόν στο rebound. Παραγυρίζει με υπομονή. Σωστή επιλογή από τον Λαζαρίκο. Να πάρει το σουτ. Η μπάλα γύρισε. Δεν ήταν μια one ball επίθεση. Αλλάξε φτωχή. 4-7. Πάμε σε time out. 2-28 για το τέλος του πρώτου δεκαλήτου. Για πάμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Παπαγεωργίου στο παρκέ. Ρέπας. Μαράκης, βήματα. Λαζαρίκος, Παπαγεωργίου. Ρέπας, Βαζέος. Από την άλλη έχουμε Γλιάτη, Κλαβιανό, Κολιάκο, Μπογιατζή και Μαλάκη. Η πρώτη του στη διοργάνωση στο παιχνίδι με τα χρώματα της Basket Case από τον Διάτη και 4-9 με τη δικαίωμα και για μία ελεύθερη βολή.
Μπάλα στα χέρια του Πλάτη. Θα τρέξει όλο το γήπεδο. Θα στοχίσει. Μαράκης καθαρίζει το rebound. Βαζέος, Λαζαρίκος. Μπροστά του τον Καρπλαδιανό. Μπάλα για Βόλιος. Τέλους σε κολάνα τους 4 πόντους. Μαλάκης. Άστοχος. Παπαγεωργίου. Εδώ θα νομίζω πολύ σωστή η απόβαση. Πολύ σωστή. Πάνε αδύνος κάτι για ένα σφύριγμα, γιατί τα περισσότερα είναι μπροστά τους, αλλά εδώ του αξίζουν, γιατί είχε μπροστά αντίπαλο παίχτη. Θα μπορούσε να μην είχε δει αυτό το ένα βήμα που κάνει ο Βασίλης το παραπάνω. Όμως ήταν ολός αυτός και του αξίζει χαρακτήρια του ρε. Στο 6-9 Γιαντής. Θα πάρει το φάουλ. Δεν θα έχει δικαίωμα για ελεύθερες βολές. Θα μόλις το δεύτερο. Ο Λιάκος. Ο Γιαντής. Θα σουτάρει. Πάρει το φάουλ πάνω στην προσπάθεια. Έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Πάμε σε μια μικρή διακοπή και θα επανέλθουμε με το δεύτερο δεκάλεπτο εδώ στο κλειστό γυμναστήριο των Μελισσίων. Λοιπόν, το δεύτερο δεκάλεπτο ξεκίνησε. Καλάθι, για να δούμε το Κολιατζή. Πάω από μια καλαθάρα.
Άρα το Πολιατζή 8-12. Εξαιρετικός. Εξαιρετικός. Πόσο μπάσκετ έχει αυτή η ενέργεια. Τζένελης. Έστοχος. Μειώνουν και πάλι στους δύο. Στοχίσει, επιμένει. Λαζαρίκος. Για δύο, για τρεις συγγνώμη. Ήταν έξω από την γραμμή των 6.75, δικό μου το λάθος. Μιλιάντης. Εξαιρετική η πάσα του στο Μουλιατζή. Έστοχος εκείνος. Γεωργίου. Μπουλιατζής. Σαράγγης. Καλά τη δεν θα έρθει. Παπαγεωργίου. Βάλει τα χέρια του Βιαδής και θα κλέψει την μπάλα και προσθέτει τον Λαζαρίτο. Θα προσπαθήσει να τον εκεί στα πόδια. Καλά του το φάουλ. Εξαιρετικός. 10-16. Μετά και δικαίωμα και για μία ελεύθερη βολή. Είναι δεδομένο ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα του. Αυτή η νέα προσθήκη για την Basket Case. Την ανεβάζει επίπεδο. Είναι αρκετό για το βήμα παραπάνω στην development 2 του χρόνου, από Σεπτέμβρη πρώτα Θεός. Τώρα λέω το βήμα παραπάνω για play-off, θα δείξει αυτό. Αλλά έτσι όπως την βλέπω τώρα εδώ, έχουν παρουσιαστεί με κόσμο. Ποιατζής ποιοτικός, ο Ποιατζής ποιοτικός, οι Πολιάκοι βοηθάνε, ο Χέλμης το ίδιο, ο καλοκαιρινός. Α, γιατί όχι, ναι. Είναι δεδομένο ότι οι κατηγορίες όλες, το επίπεδό τους ανεβαίνει από χρόνο σε χρόνο. Μέχρισε. Αλλά το οποίο πέτυχε. Ντάος. Πήγε για τους Βόριορς. Να μειώσουμε κι άλλο. Βαζέος. Ο Παπαγεωργίου, ο Ζελεμίτας, συγγνώμη, θα κοπήσει τα ίσα τον Ζαράγγι. Λιαντής. Σίδερο, ανανεώνουν την επίκρισή τους. Yeah.
πίνακα. Εδώ στα Μελίσια γράφει 14-16. Οι Βόρειος για δεύτερη φορά μετά από εκείνο το 8-10 παίρνουν το παιχνίδι τους δύο πόντους. Σαράγκης. Τέλμης. Καλογερινός. Λιαντής. Θέλησε να περάσει ανάμεσα από Παπαγεωργίου και Βαζέο. Δεν τα κατάφερε, για να δούμε τον Βαζέο. Τζελενίτσας. Θα πετύχει το καλάθι, θα πάρει και το φάουλ. Μάλιστα. Ή ο Ντάος ήταν. Ο Ντάος ήταν, όχι ο Τζελενίτσας. Διορθώνω, ζητώ συγγνώμη. 16 όλα και για να δούμε αν ο Ντάος βάλει μπροστά την ομάδα του. Άλλο τώρα εδώ οι φιλοξενούμενοι δεν το πλήρωσαν γιατί ο Παπαγεωργίου έκανε λάθος πάσα. Εντυπωσιακό κρατάει την μπάλα εντός παρκέ σε χέρια συμπαίκτη του. Αυτά του Χέλμη. Για να δούμε τον Κολιακό. Μαλαγέ, Παπαγιορίου στον πάγκο, ρέπα στο παγιέ. Πάμε σε ένα time out. Οι Warriors έχουν περάσει μπροστά με 18-16 και 19 για το τέλος του χρόνου. Λοιπόν, τέλος time out. Αντίδραση της Basket Case που έμεινε πίσω στο σκορ. Ο Γιατζής. Αυτό το σουτ Λον Πόντο από τον Γιατζή. Ρέπας. Μαράκης, Βαζέος, 40 δευτερόλεπτα. Για τρεις εκείνος. Βάδο από ποιον. Από τον Κλαβιανό. Από τον Γιατζή.
Θα μείνει χρόνο και για του Warriors, ειδικά τώρα που πάνε σε μια γρήγορη επίθεση. Ο Μπογιατζή θα στοχίσει. Τρέπα. Θα πάνε σε μεγάλη επίθεση. Να αφήσουν ελάχιστο χρόνο στην Basket Case. Τέλος ημιχρόνου, 18-16 το σκορ, επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, το δεύτερο ημιχρόνο ξεκίνησε. Για να δούμε τι θα δούμε, τι μας επιφυλάσσει, Βαζέος. Θα πετύχει το καλάθι, 20-16. Ο Γιάννης θα βρίσκεται πάνω στο καλάθι. Αρχίζει και συνδέεται με το καλάθι, κάνει αυτό που ξέρει όσο λίγη να εξτοχίσω τη γραμμή των 6 και των 15 και ξαφνικά η διαφορά σου σε 9, 25, 16. Βάζερος. Βάλα από τα πόδια του Λαζάρη που θα πέρασε αυτός. Είναι μπροστά η Γουόρ με 10. Έστωχος και πάλι αυτή τη φορά ο Ρέπας. Μάλιστα, τη διαφορά ξαφνικά. Από εκεί που το παιχνίδι αντέρπει σε όλο το ημίχρονο, 28-16. Στους 12 από τους. Πάμε σε time out. Λοιπόν, για πάμε. Να δούμε τι θα δούμε τώρα εδώ από τους Celtic Basket Case. Το οποίο θα πήγαινε εξαιρετικά. Τα κάλασε όμως τώρα εδώ στην έναρξη δεύτερη ημίχρονου. Το Γιάννης, το κακό είναι ότι έχουν βρει ρυθμό τα όπλα των Warriors και πυροβολούν. 31-16. Βαζέος. Στο Γιάννη. Βαζέος. Μπάλα στο σίδερο. Καζαρίκος. Λεφτό Γιάννης. Καζαρίκος για τρεις. Καλογερινός θα ελέγξει. Εξέλιξη καλάθι για την Basket Case.
31-18 από τον Τολιάκο. Θα κλέψει. Ωραία και η σταυρωτή που επιχείρησε στο Βουλιατζή. Καλοκαιρινό στο επιθετικό. Τέλμης Βουλιατζής για τρεις. Σίδερο. Μπάλα στα χέρια του Παπαγιωργίου. Και από εκεί στο ρεύμα. Τέλμης προσποιείται. Πολύ ωραία κίνησή του. Θα κερδίσει το φάουλ. Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι σε όλο το πρώτο ημίχρονο. Το έλεγχε η Basket Case, ήταν μπροστά στο μεγαλύτερο μέρος. Εδώ ο Ρέμπας πέτυχε το καλάθι. Είχε κολλήσει για αρκετή ώρα το σκορ στο 16 όλα. Μέχρι τη στιγμή, εδώ το Λιάκος εξορκής από τη γωνία. Θα κάνει το 37-23. Μέχρι τη στιγμή που οι Warriors εμφανίστηκαν στο δεύτερο ημίχρονο με το πόδι στο γκάζι με το μαχαίρι στα δόντια. Λοιπόν, ο Ντάος σε ακόμα μια όμορφη προσπάθεια, ομαδική συνεργασία, τελικός αποδέκτης αυτός, η διαφορά στους 16. Τέλης. Βουλιατζής. Oh,
Ολυμπιακός σε ακόμα ένα εύστοχο σουτ τριών πόντων. Αυτή τη φορά από την άλλη πλευρά του γηπέδου, από αυτήν που εξόχισε. Τρίτο του τρίποντο από το δεκάλεπτο. Αντιοχείου, Ντάους. Το Γιατζή, συμπάλα στο σίδερο. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Με τον Κλεφτογιάννη, πω μια καλαθάρα. Είπαμε, έχει πάρει φωτιά σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, έχει βρει το ρυθμό του. Είναι παίκτης ο οποίος αν βρει ρυθμό σκοτώνει τον οποιοδήποτε, ειδικά στην κατηγορία που αγωνίζεται οι Warriors. Είναι δύσκολο κάποιο το μακάρι. Λάθη θα έρθει αυτήν την φορά το ρέπα. Και αυτός ακολουθεί σε απόδοση συγγνώμη τον Κρυφτογιάννη. Διαφορά τώρα στο 17, Κολιάκος για 3. Είναι η αγαπημένη του θέση αυτή. Ο Mr. 8 της Basket Case. Στην εκνοή του 3ου δεκαλέπτου, 47-33. Επανέλθουμε σε λίγο με την έναρξη της τελευταίας περιόδου για να μάθουμε τον τελικό νικητή κατά πάσα πιθανότητα της αναμέτρησης. Λοιπόν, το δεύτερο δεκάλεπτο ξεκίνησε. Ντάους. Σαράδευτα 33 το σκορ. Μετά το εξαιρετικό τρίτο δεκάλεπτο των Warriors. Thank you.
8, 1 λεπτό της τέταρτης περίοδου. Μαλάκης. Στο τριών πόντων. Η μπάλα δεν του κάνει το πατήρι. Ανεβαίνει ο Μαλάκης για το σκριν. Πάρα πολύ όμορφη ενέργεια. Εκπληκτική συνεργασία Ρέφα, Βαζέου και τελικός αποδέκτης μπάλας του Παπαγεωργίου. Πολύ ωραία νέα συνεργασία από τον Γεωργίου που θα καταφέρει να τελειώσει τη φάση. Ο Γιάκος θα αστοχίσει. Ακόμη μια ατομική προσπάθεια, προσωπική, γιατί το ατομική ακούγεται λίγο άσχημα, η αλήθεια είναι. Του Ναντίον, τη δίνει την μπάλα όταν πρέπει. Διαφορά στους 14 πόντους, 6 και 22. Διαβής. Εξαιρετική πάσα του στο Χέλμιν και εκείνος θα το εκμεταλλευτεί στο 100%. Ρίχνουν τη διαφορά στους 12. Είμαστε σχεδόν στα μισά της τελευταίας τροφής. Το καλάθι θα έρθει για την basket case. 53-39. Έχει δρόμο όμως μπροστά της Αδιανήση. Αν θέλει να διεκδικήσει το παιχνίδι, τα χρονικά περιθώρια έχουν στενέψει. Ρέπασα τη γωνία και νομίζω ότι αυτό το τρίποντο δίνει τέλος. Και όποιες ελπίδες είχαν απομείνει για την case, για κάτι καλό απόψε. Λοιπόν, 56-39.
Ολυμπιακός ευστοχή σε νέο τρίποντο. Μπογιατζής. Καζαρίκος. Μαράκης, Λενίτσας. Καζαρίκος, θα στοχίσει το ριμπάουντ από ποιον. Παλεύει εκεί με τον Μπογιατζή ο Βαζέος. Τελικά η μπάλα στον Καζαρίκο. Περιμένει και στην γωνία, ο Βαζέος θα πάρει το τρίποντο, θα στοχίσει. Νέο επιθετικό rebound. Να τους ωραίπας πάλι. Πάρει το foul, επίσης και το καλάθι. Και θα γίνει δικαίωμα για μια ελεύθερη συμπληρωματική βολή. Ο Γιατζής ο οποίος ξεκίνησε το παιχνίδι, αν θυμάστε καλά, με εκείνο το εύστοχο σούτ έξω από την γραμμή των 6.75. Μόλις καλοκαιρινός, 3 δευτερόλεπτα. Υπερβολικός αλτρουισμός σε αυτή τη φάση από τους παίκτες της Basket Case. Το 67-46 παραμένει. 3 δευτερόλεπτα ακόμα για να μάθουμε το τελικό σκορ. Οι Warriors θα πάρουν την δεύτερη νίκη σε 2 αγώνες. Ξεκινάνε ιδανικά τη χρονιά στο μπασκετάκι Summer League. Γιατζής, Κολιάκος, 67-48. Βαζέος. Λευτό Γιάννης.
Σίδερο. Λοιπόν, αυτό ήταν. Το 67-48 θα είναι το τελικό σκορ. Επαναλαμβάνω, οι Warriors θα πετύχουν τη δεύτερη νίκη τους σε ισάριθμα παιχνίδια. Για χαρά από το κλειστό γυμναστήριο των Μελισσίων.